κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, για δεύτερη φορά στην ιστορία του Κοινοβουλίου βιώνουμε αυτή την εικόνα των άδειων κυβερνητικών εδράνων. Η πρώτη φορά ήταν πριν από 7 μήνες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια και της ψήφισης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Και σήμερα είναι η δεύτερη φορά σε μια πρωτοφανή διαδικασία επίσης για τα χρονικά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, διότι πολλές προανακριτικές επιτροπές έχουν συσταθεί, αλλά εξ όσων γνωρίζω και νομίζω δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που γίνεται διεύνηση κατηγορητηρίου. Και βεβαίως πριν από 7 μήνες ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, με την απόφαση να απέχουν από τη διαδικασία, έστειλαν ένα μήνυμα υποκρισίας, αλλά και δειλίας, ατολμίας. Δεν είχαν την τόλμη να σταθούν δίπλα, απέναντι μάλλον από τον άνθρωπο που κατηγορούν, που σέρνουν σε μια διαδικασία προηλημένης απόφασης ως προς την κατάληξή της από ό,τι φαίνεται, και να αντικρούσουν τα επιχείρηματά του. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και μία απόφαση βαθιάς υποκρισίας. Τι ακριβώς παριστάνει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, απέχοντας και τότε και σήμερα από τη διαδικασία? Ότι δεν αποφασίζει αυτός, δεν κινεί τα νήματα αυτός για τη στάση της ομάδας της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην Προανακριτική Επιτροπή. Ερήμην του κ. Μητσοτάκη και του Στρατηγικού του Επιτελείου και της κυβερνήσεως γίνεται όλη αυτή, εξελίσσεται όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό θέλει να μας πει? Ή μήπως θέλει να μας πει ότι αυτός που πραγματικά κινεί τα νήματα δεν είναι ο ίδιος, αλλά είναι ο κ. Σαμαράς και η ακροδεξιά πτέρυγα του κόμματός του? Τι από τα δύο θέλει να μας πει ο κ. Μητσοτάκης με την απουσία του και πριν από 7 μήνες και σήμερα? Πριν από 7 μήνες από αυτό εδώ το βήμα είχα αναφερθεί στον πιο δειλό ρεβασισμό στην ιστορία, γιατί ενώ είναι φανερό πως το πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη δεν είναι ο Παγγελόπουλος, είναι προφανώς η στάση του ΣΥΡΙΖΑ και τότε και τώρα το μέτωπο απέναντι στη διαφθορά, αλλά βεβαίως και εγώ προσωπικά. Ενώ λοιπόν αυτό είναι και ήταν το πρόβλημα, επέλεξε ο κ. Μητσοτάκης να στοχοποιήσει τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης. Και είχα πει ότι αυτή η στάση είναι μια στάση που τον καθιστά κατώτερο των περιστάσεων. Σήμερα όμως νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε γιατί απουσίαζε και τότε και τώρα. Είναι προφανές ότι βρίσκεται εγκλωβισμένος ανάμεσα στην παράδοση που έχει η παράταξή του να καταφεύγει στον πολιτικό ρεμβασισμό των ειδικών δικαστηρίων από τη μια μεριά και στην παράδοση που έχει η οικογένειά του απέναντι στον κύριο Σαμαρά από την άλλη πλευρά. Και βεβαίως κατανοώ ότι του είναι δύσκολο να έρχεται εδώ και να δηλώνει πολιτική υποταγή στους σχεδιασμούς της ακραίας συνιστόσας του κόμματός του. Εδώ όμως θα μου επιτρέψετε να πω και να κάνω την εκτίμηση ότι δεν θα έρθει ούτε στο μέλλον. Δεν θα είναι παρόν ούτε στο μέλλον να τοποθετηθεί. Ούτε όταν θα φέρετε την προηλημμένη απόφαση παραπομπής του κ. Παπαγγελόπουλου σε ειδικό δικαστήριο. Και δεν θα είναι εδώ ούτε στο μέλλον, ακριβώς διότι όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί καθιστούν αυτήν την υπόθεση από μόνη της, δεν ξέρω αν είναι τελικά
ή όχι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, αλλά είναι επιβεβαιωμένα το μεγαλύτερο φιάσκο προανακριτικής επιτροπής από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Έλα όμως που στην προηλυμένη αυτή απόφαση κοινωνικής πλειοψηφίας να προχωρήσει σε αυτόν τον χυδαίο αντιπερισπασμό, από ό,τι φαίνεται προέκυψαν κάποιες μικρές δυσκολίες. Ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες? Ασήμαντες βεβαίως. Δεν προκύπτει κατηγορία. Και δεν προκύπτει καμία αιτία παραπομπής σε ό,τι αφορά τον πυρήνα της επιχείρησης του αντιπερισπασμού. Δηλαδή τη μετατροπή του σκανδάλου σε υποτίθεται σκευωρία. Και επειδή όταν η πραγματικότητα και η αλήθεια δεν σας βοηθά, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα και την αλήθεια, αποφασίσατε να μην κολλήσετε σε αυτές τις λεπτομέρειες, τις μικρές λεπτομέρειες. Αφού λοιπόν έχετε βρει κατηγορούμενο, δεν θα κολλήσετε στην έλλειψη κατηγορητηρίου. Θα το κατασκευάσετε. Θα το διευρύνετε σε μια, επαναλαμβάνω, πρωτοφανή διαδικασία διεύρυνσης και θα το κατασκευάσετε. Και αυτό ακριβώς κάνετε σήμερα. Μόνο που από μόνη της αυτή η επιλογή, από μόνη της αυτή η διαδικασία, να καταθέσετε εδώ πρόταση διεύρυνσης του κατηγορητηρίου 7 μήνες μετά, αυταπόδεικτα σηματοδοτεί τη χρεοκοπία της ρητορικής σας περί δήθεν σκευωρίας στην υπόθεση Νοβάρτης. Σας είχα προειδοποιήσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κοινωνικής πλειοψηφίας, πως ό,τι και να κάνετε δεν μπορείτε να παραγράψετε το σκάνδαλο Νοβάρτης από το μυαλό, από τη συνείδηση της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Δεν μπορείτε να το παραγράψετε πρώτα απ' όλα γιατί είναι υπαρκτό, γιατί είναι πανθομολογούμενο από κάθε πολιτική πτέρυγα σε ανύποπτο χρόνο και κυρίως γιατί είναι ορατό και το ίδιο το σκάνδαλο και οι επιπτώσεις του στην ελληνική κοινωνία. Και η πολιτική υπεύθυνη του σκανδάλου είναι επίσης γνωστή. Και για κάποιους εξ αυτών εξακολουθεί η εναντίον τους έρευνα από την ποινική δικαιοσύνη, παρά την επιχείρηση τρομοκράτησης των δικαστών. Γι' αυτό και όσο παρατήρησα και άκουσα τις τοποθετήσεις όσων ανέβηκαν σε αυτό το βήμα από την πλευρά της κοινωνικής πλειοψηφίας, παρατήρησα μία ένοχη σιωπή. Τη σιωπή τους απέναντι στο σκάνδαλο αυτό καθεαυτό. Καμία αναφορά στην υπόθεση. Η προανακριτική δε επιτροπή την οποία στήσατε, παρά τις μεθοδεύσεις σας να αποκλείσετε δύο μέλη της μειοψηφίας, κίνηση πρωτοφανή, επίσης, στα κοινωνικά χρονικά, παρά τις μεθοδεύσεις σας να τρομοκρατήσετε ανεπιτυχώς τους προστατευόμενους μάρτυρες, παρά την απεύθυνση, το προσκλητήριο πολιτικού ρεβανσισμού που απευθύνατε σε οποιοδήποτε πρόθυμο να συνδράμει στο σχεδιασμό σας, με ή χωρίς ανταλλάγματα θα φανεί το επόμενο διάστημα. Παρόλα όσα επιχειρήσατε λοιπόν στην προκαταρκτική, στην προανακριτική, στην εξεταστική, το μόνο που ανέδειξε αυτή η εξεταστική μέχρι σήμερα είναι η χρεοκοπία του βασικού σας αφηγήματος ότι η Νοβάρτης δεν ήταν σκάνδαλο, αλλά ήταν μια σκευωρία. Και επειδή ορθώς έχει υποθεί ότι η επανάληψη της ιστορίας από ένα σπουδαίο φιλόσοφο, η επανάληψη της ιστορίας είναι είτε φάρσα είτε τραγωδία, εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι εδώ κινδυνεύεται να είναι ταυτόχρονα και φάρσα και τραγωδία. Τραγωδία θα είναι οι δικονομικοί και πολιτικοί σας χειρισμοί και φάρσα τα πενιχρά τους αποτελέσματα. Μία φάρσα όμως που η κοινωνία την παρακολουθεί και μάλιστα την παρακολουθεί γιατί έτσι τα έχει φέρει η ζωή την ώρα που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλα προβλήματα και με πολύ μεγάλες νέες προκλήσεις. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συνειδητά σήμερα δεν θα ασχοληθώ
με τις λεπτομέρειες των μαρτύρων και κυρίως των δικαστικών λειτουργών που εξετάστηκαν. Ο κ. Παπαγγελόπουλος, άλλωστε, αποδόμησε μία προς μία τις εις βάρος του καταθέσεις. Ούτε σκοπεύω να μιλήσω ξανά, το έχω κάνει αρκετές φορές, θα το κάνω όταν χρειαστεί και στο μέλλον, για την ουσία του μεγάλου αυτού σκανδάλου, του σκανδάλου της Νοβάρτης, που σήμερα προκειμένου να συγκαλύψετε, ενοχοποιείτε αυτούς που το ανέδειξαν. Άλλωστε, όπως προείπα, η δική σας ένοχη σιωπή επ' αυτού σήμερα, για την ουσία του σκανδάλου, είναι αρκετή, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Υπάρχει όμως και μία ακόμη ένοχη σιωπή σήμερα, από το πρωί που ακούω τις τοποθετήσεις σας. Σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν λέτε κουβέντα για όσα κατέθεσε στην προανακριτική τις προηγούμενες ημέρες η τέως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κυρία Δημητρίου. Για το πώς δηλαδή με το θεσμικό της κύρος και την επιστημονική της επάρκεια έριξε φως σε όλα όσα είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια της θητείας της. Στις συκοφαντίες και στις κατασκευασμένες διαστρεβλώσεις. Η τέως εισαγγελέας που αποδεικνύει ότι σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν δικαστές που τιμούν το λειτουργήμά τους και τη δικαιοσύνη. Μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες, πολλές φορές όμως αυτοί οι δικαστές βαδίζοντας έναν μοναχικό δρόμο με μοναδική υπηξίδα πάντα τις αξίες τους. Είμαι σίγουρος ότι οι ίδιοι δικαστές αυτής της χώρας μπορούν να κρίνουν ό,τι συμβαίνει αυτούς τους 7 μήνες και σήμερα και ό,τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα αυτή την ιστορία της προανακριτικής. Όμως και η κοινωνία παρακολουθεί, να είστε βέβαιοι, και αναρωτιέται για την ευτυχρησία και την ελευθεροφροσύνη των λειτουργών της πολιτείας. Αναρωτιέται, απογοητεύεται, απομακρύνεται. Απομακρύνεται από την αναγκαία σχέση εμπιστοσύνης και προς την πολιτική αλλά και προς τη δικαιοσύνη. Αυτό όμως την παράταξή σας λίγο την ενδιαφέρει, ίσως ποτέ δεν την ενδιέφερε, και το αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά και με τον τρόπο που λειτουργείται στην υπόθεση της προανακριτικής για τη δίθεν σκευωρία. Ποιος όμως είναι εκείνος που δεν το περίμενε? Δεν έχουμε ξεχάσει ότι στο έδαφος της παράταξής σας έχουν στο παρελθόν φυτρώσει στελέχη που καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε παραδικαστικά κυκλώματα. Θα σεβόσταν τώρα μια κοινοβουλευτική επιτροπή? Όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι το θέμα δεν είναι να ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε χθες, να δούμε τι γίνεται σήμερα. Έχουμε να πούμε πολλά αν ψάξουμε για το χθες, αλλά εγώ λέω ας αφήσουμε το χθες. Το θέμα είναι τι κάνετε και σήμερα. Αυτούς τους μήνες που είσαστε στη διακυβέρνηση του ΤΟΠ και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες που ο λαός μας, η χώρα, βρίσκεται μπροστά σε μία πρωτοφανή περιπέτεια. Και την ώρα που εσείς εδώ παριστάνετε δήθεν τους τιμητές για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την ώρα που ο λαός μας βρίσκεται σε αυτή την περιπέτεια και αγωνιά για τη ζωή, την υγεία, το μέλλον του, μέσα στην πανδημία, οι κύριοι που απουσιάζουν εδώ από τα έδρανα τα κυβερνητικά έδειξαν το πρόσωπο της πολιτικής και ηθικής τους κατάπτωσης. Είτε με το περιβόητο βάουτσερ της κοροϊδίας χιλιάδων επιστημόνων στη χώρα μας, μεταξύ αυτών και των δικηγόρων, συλλειτουργών της δικαιοσύνης, με στόχο να δώσουν σε κάποιους ημέτερους περισσότερα από 80 εκατομμύρια ευρώ για προγράμματα ψευτοκατάρτισης, είτε με το νέο καθεστώς θεσμοποιημένης διαφθοράς που φτιάξανε, προβλέποντας πλήστες έκτακτες παρεκκλήσεις από τους κανόνες διαφάνειας και ελέγχου των απευθείας αναθέσεων. Ένα καθεστώς που φοβάμαι ότι θα μας συνοδεύσει ως το φθινόπωρο. Αποτέλεσμα αυτού,
πολλές περιπτώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε απευθείας αναθέσεις χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς καμία λογοδοσία. Απευθείας αναθέσεις, ακόμη και εκατομμυρίων ευρώ, όπως η προμήθεια υγειονομικού υλικού από την 6η υγειονομική περιφέρεια, μάσκες δηλαδή, για την προστασία απέναντι στον ιό, στον κορονοϊό, αντί ποσού 20 ευρώ η μία και με συνολική αξία άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ απευθείας ανάθεση. Σας σταματήσαμε την τελευταία στιγμή. Πόσα άλλα αλήθεια να γίνονται που δεν τα βρίσκουμε. Μια περίπτωση που συνοδεύτηκε από καταγγελίες για τριπλασιασμό της τιμής σε σχέση με άλλες περιπτώσεις και για ύπαρξη όμως συγγενικών σχέσεων ανάμεσα στον αναθέτοντα και τον ανάδοχο. Είναι άραγε λαϊκισμός να τα λέμε αυτά? Ή μήπως είναι αθλειότητα να τα διαπράττουν στελέχη της κυβερνήσεως και να βρίσκονται ακόμα στη θέση τους? Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που θα έπρεπε όλα αυτά να τα ελέγχει, τελεί υπό την αρχή ενός ανδρός, με ανενεργά τα άλλα όργανα διοίκησής της, χάριν του ευνοούμενου του κυρίου Μητσοτάκη διοικητή της. Οι δε ελεγκτές διακοσμητικοί έχουν παροπλιστεί, αναλαμβάνοντας τους ελέγχους κατά του καπνίσματος και ατελέσφορα τους ελέγχους για τον κορονοϊό. Και με όλα όσα γίνονται, μοιάζουν με τροχονόμους που σφυρίζουν φάλτσα όσο περνάνε από δίπλα τους νέα σκάνδαλα, νέας διαπλοκής. Στα δε τραπεζικά στελέχη, που κατηγορούνταν για κακουργηματικές πράξεις απιστίας, όχι μόνο τον τροχονόμο, τον βαστάζω και τον υπηρέτη κάνανε, κύριοι που απουσιάζουν, και εσείς βεβαίως συνηγορείτε. Νομοθετώντας μέσα στην πανδημία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που εδώ βρισκόμασταν σε έκτακτες συνθέσεις και νομοθετούσανε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, νομοθετώντας μέσα στην πανδημία διάταξη εξυπηρέτησης με την οποία, ενώ όλες οι άλλες προθεσμίες είχαν ανασταλεί κανονικά, η τετράμινη προθεσμία που αφορούσε τη δίωξή τους αφέθηκε κατ' εξαίρεση να τρέξει. Και έτσι, με κλειστά δικαστήρια, να λάβουν τα τραπεζικά αυτά στελέχη την πολυπόθητη και πιθανότατα συμφωνημένη με την κυβέρνηση ασυλία. Θέλετε λοιπόν να μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της κοινωνικής πλειοψηφίας για δικαιοσύνη? Και χθες και σήμερα και πάντα, ναι, να μιλήσουμε για δικαιοσύνη. Θέλετε να μιλήσουμε για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη? Και χθες και σήμερα να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή εδώ που συζητάμε. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί επί κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό να κάνει παρέμβαση για μια δίκη που συγκλονίζει το Πανελλήνιο και να παίρνει θέση εναντίον της αγόρευσης της εισαγγελέως εν θερμό, ενώ η δίκη είναι σε εξέλιξη? Ποιος θα τολμούσε να το κάνει αυτό? Και μετά, αφότου είδε ότι η παρέμβασή του έπεσε στο κενό, ότι δεν επηρεάστηκαν οι δικαστές, ότι ξεσηκώθηκε κύμα αγανάκτησης από την κοινή γνώμη, να δηλώνει ότι όσα εδήλωσε, όσα ανήρτησε στο λογαριασμό του διαδικτύου, το προσωπικό του, ήταν προσωπικές απόψεις ενός απλού πολίτη. Δεν τις κατέθεσε με την ιδιότητα του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό, με τη θεσμική του ιδιότητα. Λες και δικαιούται ο υπουργός, και μάλιστα ένας υπουργός που είναι παρά τον πρωθυπουργό, να μας λέει ότι σχολιάζει την επικυρότητα με την ιδιότητα του απλού πολίτη και όχι με τη θεσμική του ιδιότητα. Θα μας τρελάνετε τελείως. Και βεβαίως συνεχίζει να απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του Πρωθυπουργού και αυτό είναι το θέμα, δεν είναι αν διέπραξε ατόπιμα, πράγμα το οποίο φανερώνει το πόσο σέβεται τη δικαιοσύνη και τις διαδικασίες της ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αλλά επιτρέψτε μου σε αυτό εδώ το σημείο
Μιας και αναφέρθηκα στο τι θα γινότανε αν ένας υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια τέτοια ανάρτηση, επιτρέψτε μου να πω ότι υπήρξε κεντρικό πολιτικό σας σχέδιο καθ' όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας. Να δημιουργήσετε την εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τάχα μου μια πολιτική δύναμη θεσμικού αναλφαβητισμού και θεσμικής ανεπάρκειας, όπως λέγατε. Γράφει στα παλιά του τα παπούτσια τους θεσμούς, δεν τους σέβεται. Και προφανώς δεν σας είχαμε δώσει κανένα δικαίωμα να το λέτε αυτό, αλλά ήταν η άμυνά σας. Ήταν η άμυνά σας απέναντι, ναι, στη διακηρυγμένη πρόθεσή μας να ανταποκριθούμε στο λαϊκό αίσθημα, το οποίο λαϊκό αίσθημα ήταν αυτό που απαιτούσε δικαιοσύνη, που απαιτούσε να αφαιθεί η δικαιοσύνη, να ανασάνει, να είναι απερίσπαστη για να αποδοθεί το δίκαιο. Και αρχίσατε τότε, με τη βοήθεια φυσικά γνωστών μέσων ενημέρωσης, να μας χρεώνεται από την πρώτη μέρα δήθεν αντιθεσμικά πολιτικά σχέδια για κάθε δικαστική εξέλιξη που θα κατέτεινε στην κάθαρση, στη διελεύκανση υποθέσεων διαφθοράς. Οποιαδήποτε αποστολή στοιχείου στη δικαιοσύνη βαφτίστηκε παρέμβαση. Οποιαδήποτε έρευνα, θεσμική παρεκτροπή. Παρόλα αυτά όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και η ιστορία θα το κρίνει αυτό, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που ανέπτυξε πολιτικές που απελευθέρωσαν τη δικαιοσύνη από μεγάλο μέρος διαχρονικών της προβλημάτων. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή, η θεσμικά αναλφάβητη όπως τη λέγατε, που άφησε πίσω της νέους θεσμούς στη δικαιοσύνη μέσω της θέσπισης νέων θεμελιωδών νομοθετημάτων, ιδίως κωδίκων και εμβληματικών νομοθετημάτων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρωτοστάτησε στη δημιουργία νέων θεσμών όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνέβαλε καθοριστικά στη στελέχωση μετά από χρόνια των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, ενίσχυσε την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και τέλος ολοκλήρωσε σημαντικά έργα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, των οποίων η αξία φάνηκε ιδιαίτερα τις μέρες της πανδημίας. Το κυριότερο όμως είναι ότι με την τακτική και ορθολογική διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων αφήσαμε πίσω ενισχυμένη την ιδέα της ευθύνης και της ηθικής ακεραιότητας των δικαστικών λειτουργών. Από την άλλη, ας συγκρίνει ο ελληνικός λαός τι έχει κάνει η κυβέρνηση των απόντων σήμερα από τη διαδικασία, τους 8 αυτούς μήνες που είναι στην εξουσία. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, λοιπόν, ήταν αυτή η οποία μας κατηγορούσε, και εμένα προσωπικά, ότι δεν σέβομαι τους θεσμούς, επειδή μια πρώην δικαστικός έγινε νομικός σύμβουλος στο γραφείο του Πρωθυπουργού και μόλις εξελέγει, δύο πρώην ανώτατοι δικαστικοί έγιναν στελέχη της κυβέρνησης, όχι σύμβουλη, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο ένας και υφυπουργός δικαιοσύνης ο άλλος. Αυτός είναι ο σεβασμός και αυτή είναι η υποκρισία. Και τώρα που μιλάμε, η κυβέρνηση καταγγέλλεται ότι βρίσκεται πίσω και από ένα εν εξελίξει πραξικόπημα στη μεγαλύτερη ένωση δικαστικών λειτουργών, στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Αφού μέσω της τάσης του Υπουργού Δικαιοσύνης απέναντι στα αιτήματά της, έχει η ίδια κυβέρνηση προκαλέσει την τεχνητή καρατόμηση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο μέχρι το νέο δικαστικό έτος η Ένωση να μείνει σε αναγκαστική αφωνία, διότι είναι ενοχλητική η φωνή της. Και αυτό γιατί είναι η Ένωση που τόλμησε να καταγγείλει τις αντιδραστικές πολιτικές που φέρνει η απούσα σήμερα κυβέρνηση στις εργασιακές σχέσεις και στα δικαιώματα των πολιτών. Είναι η ίδια Ένωση της οποίας τα διαβήματα επάνω σε πρακτικά ζητήματα οργάνωσης και στελέχωσης των δικαστηρίων η κυβέρνηση απαξιώνει συνειδητά. Βεβαίως, θα έχετε παρατηρήσει
ότι ούτε οι καταγγελίες αυτές, ούτε τα διαβήματα αυτά έτυχαν του ελάχιστου ενδιαφέροντος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σε αντίθεση, σας θυμίζω, με την παραμικρή νήξη επί των ημερών μας, που έβρισκαν τεράστιο ενδιαφέρον και προβολή από τα μέσα ενημέρωσης. Ήταν το βασικό θέμα στα δελτία των ειδήσεων για ημέρες. Αλλά εντάξει, δεν πήγανε χαμένα, δεν πήγανε τζάμπα. 20 εκατομμύρια για διαφημιστική προβολή, δεξιά και αριστερά, χωρίς λογοδοσία σε μέσα ενημέρωση, πιάσανε τόπο. Η στάση σας όμως αυτή, τόσο απέναντι στην αρχή, στην αξία του πλουραλισμού, όσο και απέναντι στην αρχή της δικαιοσύνης και της ελεύθερης βούλησης των δικαστών, είναι μια στάση που προσβάλλει την ίδια τη δημοκρατία. Και δεν τη συναντά κανείς εύκολα, τέτοιου είδους μεθοδεύσεις δεν τη συναντά κανείς εύκολα σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Παρά μονάχα μπορούμε να συγκρίνουμε τέτοιες μεθοδεύσεις με παρόμοιες που γίνονται σε χώρες που έχουν στοχοποιηθεί για το έλλειμμα δημοκρατίας στην Ευρώπη, όπως η Πολωνία, όπως η Ουγγαρία του κ. Όρμπαν. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το έχω ξαναπεί από αυτό το βήμα. Με την κρίση αυτή που μας βρήκε, τις μέρες αυτές, τις μέρες της πανδημίας, δεν κινδυνεύουν μονάχα οι άνθρωποι και η υγεία τους. Δεν κινδυνεύει μονάχα η εργασία και η οικονομία, η κοινωνική συνοχή. Κινδυνεύουν και οι θεσμοί. Έχω επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη να μην επιτρέψουμε να μπει η ίδια δημοκρατία μας σε καραντίνα. Η δημοκρατία μας βρίσκεται με την κρίση αυτή μπροστά σε μεγάλες απειλές και σε μεγάλους κινδύνους. Η πιθανότητα η χώρα να βρεθεί μπροστά σε μια νέα περιπέτεια πολύ μεγάλης ύφεσης και λιτότητας ενδέχεται να χτυπήσει κέρια και τις υπηρεσίες της δικαιοσύνης. Διότι μια τέτοια περίοδο η δικαιοσύνη έχει πολλά σοβαρά έργα να επιτελέσει, μαχόμενη να μην επικρατήσουν νέες ανισότητες και αδικίες, εις βάρος των αδυνάμων και εκ μέρους των ισχυρών και εκ μέρους της κατεστημένης στη χώρα μας διαπλοκής πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, του απόντος και σήμερα Πρωθυπουργού από το Κοινοβούλιο και των απόντων υπουργών του, έχει φανεί ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει και δεν θέλει να υπηρετήσει αυτούς τους σκοπούς της δικαιοσύνης, γιατί δεν την θέλει ως έναν ανεξάρτητο θεσμό, αλλά ως έναν ελεγχόμενο θεσμό. Ως ένα παίγνιο, απαξιώνοντας την μάλιστα, απαξιώνοντας διαδικασίες απονομής της, ακόμα και αυτή που κατά το Σύνταγμα έχει αναλάβει, τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης, που κατά το Σύνταγμα έχει αναλάβει η ίδια η Βουλή. Απόδειξη της απαξίωσης είναι και η απουσία. Απόδειξη της απαξίωσης είναι και η πρωτοφανής αυτή διαδικασία διεύρυνσης κατηγορητηρίου. Η πρόταση λοιπόν αυτή σήμερα, κατ' εμάς, είναι άλλη μία απόδειξη, η διεύρυνση του κατηγορητηρίου είναι άλλη μία απόδειξη εργαλειοποίησης της θεσμικής διαδικασίας, προκειμένου να πετύχετε προηλημμένες, προαποφασισμένες πολιτικές σκοπιμότητες. Ταυτόχρονα όμως, όπως τόνισα εξ αρχής, είναι και η απόδειξη της αποτυχίας σας. Είναι το απόλυτο φιάσκο του αφηγήματός σας περί δήθεν σκευωρίας στην υπόθεση Νοβάρτης, είναι το φιάσκο της ίδιας της προανακριτικής διαδικασίας που διεξάγεται. Και στην νομιμοποίηση αυτού του φιάσκου εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε. Θα σας αφήσουμε αύριο να αναλάβετε μόνοι σας την ευθύνη στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Αυτή είναι η δική μας απάντηση στον ευτελισμό των έως τώρα διαδικασιών και στην περαιτέρω εμπλοκή της δικαιοσύνης σε τοξικούς μικροπολιτικούς σχεδιασμούς. Σας ευχαριστώ.